Βρισκόμαστε για πρώτη φορά μετά το Δημοτικό Συμβούλιο της προηγούμενης Πέμπτης, όπου δυστυχώς με μεγάλη μου έτσι θλίψη θα έλεγα, διαπίστωσα ότι ο κύριος Παυλής δεν έχει τελικά υπόψη του να απαντήσει στα συνεχιζόμενα εδώ και πολύ καιρό δημοσιεύματα σχετικά με διάφορες δικές του συναλλαγές που όμως προσβάλλουν το Δήμο Τρίπολης. Είναι αδιανόητο η μεγαλύτερη και παλιότερη τοπική εφημερίδα για 22η μέρα σήμερα να έχει πρωτοσέλιδο το Δήμαρχο και να επιπλήττει ουσιαστικά και το Δημοτικό Συμβούλιο για την στάση του στο συγκεκριμένο θέμα. Για μια ακόμα φορά, καλώ τον κύριο Παυλή ή άμεσα αύριο να απαντήσει νομικά σε αυτά που του καταμαρτυρούν και να σταματήσει να κάνει δήθεν τον αδιάφορο λέγοντας ότι είναι προσωπικές του υποθέσεις και δεν έχουν σχέση με διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Και για να περάσω και σε αυτό το θέμα, διασπάθηση του δημοσίου χρήματος έχει γίνει και συνεχίζεται να γίνεται στο Δήμο της Τρίπολης, τόσο στην περίπτωση της ΚΕΔΙΤ. Θα θυμάστε ότι έκλεισε ήδη ένας χρόνος και αφού μας χόρτασαν φούμαρα και παραμύθια για ορκωτούς που τελικά δεν ήρθαν και αφού απειλούσαν ότι θα πηδάμε δήθεν από τα παράθυρα με αυτά που θα βρεθούν, πλέον το θέμα το έχουν βγάλει ουσιαστικά στη γωνία. Και φυσικά καμία απάντηση για το τι γίναν τα χρήματα κυρίως των χορηγιών για την πολιτιστική πρωτεύουσα, τα οποία πλησιάζουν τις 200.000 ευρώ, αυτά που ξέρουμε και που επίσημα αποδέχτηκε το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν άμεσα στο επόμενο Συμβούλιο δεν φέρει απολογισμό, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση τόσο από τις εισαγγελικές αρχές, αλλά κυρίως νομίζω ότι είναι ηθικό να δοθούν απαντήσεις στους ανθρώπους που έκαναν αυτές τις χορηγίες. Και σε τελική ανάλυση, νομίζω ότι είναι ώρα, όπως του είπα και στο Συμβούλιο, αν συνεχίσει αυτή την τακτική, να θέσει ο ίδιος την παραίτησή του στη διάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και, εν πάση περιπτώσει, ας πάμε με έναν άλλον εκπρόσωπο της παράταξής του ως δήμαρχο μέχρι τις επόμενες εκλογές, όπου και πάλι θεωρώ ότι πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια για να ξαναβάλουμε τον Δήμο της Τρίπολης στη θέση που του αξίζει. Πρέπει δεν να καταλάβει ο κύριος Παυλής ότι δεν διοικεί προκαποδιστριακή κοινότητα, μόνο το σεβασμό στους παλιούς κοινοτάρχες, αλλά διοικεί έναν μεγάλο οργανισμό, ο οποίος για να μπορέσει να σταθεί στο σημερινό περιβάλλον θέλει και οργάνωση και φυσικά μην ασχολείσαι μόνο με τις προσωπικές σου υποθέσεις. Κλείνω για αυτό το θέμα. Πάμε στο επόμενο. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ, γιατί έχει δεσμευτεί, βέβαια από δεσμεύσεις έχουμε χορτάσει, ότι στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο Συμβούλιο θα φέρει το θέμα των λογαριασμών της ΔΕΙΑΤ. Αναγκάζομαι σήμερα όμως να τοποθετηθώ, γιατί το πρωί έδωσε μια μακροσκελέστατη συνέντευξη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο που δεν είπε απολύτως τίποτα. Απλώς κατηγορίες στον αέρα, τις έχει και εύκολες, ότι δήθεν εμείς δεν κάναμε μετρήσεις, δήθεν ότι θα στείλει υπαλλήλου στον εισαγγελέα κτλ. Οι μετρήσεις είναι εδώ, στη διάθεσή του, έτσι, όποτε τις θέλει, και φυσικά με αυτές τις μετρήσεις έχει ως αφετηρία οι δικοί του εργολάβοι που στήχησαν περίπου 4 φορές πάνω, 3,5 φορές πάνω από ό,τι στήχησαν οι μετρήσεις οι δικές μας, με απευθείας πάντα ανάθεση, έχει τσακωθεί με την έννοια του διαγωνισμού, έτσι. Και στις όποιες μετρήσεις έχει κάνει, ουσιαστικά είναι αυτές οι ενδείξεις που έγιναν στο τέλος του 13, μάλλον υπήρχαν και το 12 και το 13, στις περισσότερες περιοχές έγιναν 3 και σε κάποιες έγιναν και 4 μετρήσεις. Συνεπώς, να σταματήσει να κοροϊδεύει τους πολίτες και ας κάτσει σοβαρά να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Αρκετά
αρκετά επιβάρυνε τη ΔΕΙΑ με απευθείας αναθέσεις. Άκουσον 7 εικοσάρια απευθείας ανάθεση 140.000 συν ΦΠΑ. Με δίθεν το πρόσχημα θα καθαρίσω και τις δεξαμενές. Σας πληροφορώ ότι η δική μας σύμβαση, την έχω εδώ, ήταν 48.000 συν ΦΠΑ και δεν εξαντλήθηκε, πρέπει να έφτασε περίπου στις 33-34 συν ΦΠΑ. Συνεπώς, να σταματήσει αυτό το παραμύθι και ας απολογηθεί στους πολίτες και στους προέδρους και όποτε θέλει, εμείς είμαστε εδώ να φέρει τις δικές του μετρήσεις. Οι δικές μου μετρήσεις είναι εδώ και έχουν καταδεθεί και στην επιχείρηση, προκειμένου να τελειώσει. Δεν έχει καμία όρεξη ο κόσμος να πληρώνει προκειμένου να καλυφθούν οι απευθείας αναθέσεις του κυρίου Παυλή. Και πάμε και στο τελευταίο θέμα, σκουπίδια. Σήμερα το πρωί κατέθεσα στην περιοριστική υπηρεσία Τρίπολης ένα έγγραφο που την ενημερώνω για την κατάσταση που επικρατεί στον Άγιο Βλάση. Πάμε δεύτερη χρονιά, καλοκαίρι, και δυστυχώς δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ο χώρος επιβαρύνεται συνεχώς, τα σκουπίδια έχουν μπει πλέον μέσα στο δάσος και είναι νομοτελειακά βέβαιο ότι το καλοκαίρι πιθανώς να φρυνήσουμε απώλεια μεγάλου μέρους του ορεινού ογκού του Μεγάλου. Εγώ ενημέρωσα την περιοριστική υπηρεσία και περιμένω τις ενεργείες της. Και κάτι ακόμα, πρέπει να γνωρίζετε ότι σήμερα πήρα την απόφαση της προσφυγής μου για αυτόν τον περίφημο διαγωνισμό, τον οποίο τον κάνει και τον ξανακάνει, που ακυρώθηκε η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για συνέχιση του διαγωνισμού. Έτσι, διαγωνισμός δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει νόμιμη διαδικασία. Νόμιμη διαδικασία είναι μόνο σε νόμιμο χιτά. Νόμιμο χιτά στην περιφέρεια Βελοποννήσου δεν υπάρχει και έπρεπε να υπάρχει απόφαση επικεντρωμένου να πάμε κάπου αλλού. Δυστυχώς, αντί να κοιτάξει αυτό το συγκεκριμένο θέμα, μας έχει τρελάνει στις ιστορίες για μεγαβούνια, για αυστριακούς, για παραμύθια δεξιά και αριστερά. Επιτέλους, ας σοβαρευτεί.